Βλέπω διπλό τον Παθραγικό μέσα στο Καφτατζόγλιο. Και αυτό για πονηρούς λόγους και όχι για αγωνιστικούς μόνο. Ο Παθραγικός είναι στα πρόθυρα του υποβιβασμού, είναι όμως πολύ ανταγωνιστικός. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με χαμηλή αυτοεκτίμηση όσον αφορά τους στόχους τους μεγάλους. Δηλαδή πάντα ο Ηρακλής όταν πήγε να πιάσει ένα μεγάλο στόχο, ούτε την πίεση του κόσμου είχε, αλλά ούτε και, και τα κίνητρα είχε. Οπότε εδώ πέρα το Χ2 διπλή ευκαιρία, αν δίνει πάνω από δύο μονάδες, νομίζω ότι είναι καλή, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ηρακλής το Παθραγικό. Χ2 διπλή ευκαιρία, πιστεύω ότι μπορούμε να οικονομήσουμε λεφτά. Πλατανιάς Γιάννενα. Πολύ καλός ο Πλατανιάς, πολύ άσχημα τα Γιάννενα στην άμυνα, με ένα στυλ παιχνιδιού που άλλαξε την οτροπία του Πετράκη. Ο Πετράκης πήγαινε όπως πήγαινε ο Τούντορ στον Ντόρτμουντ και έπαιρνε αποτελέσματα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Πετράκης την είδε να πούμε γκόμενο, την είδε προπονητάρα, την είδε Γκουαρδιόλα και άρχισε να παίζει αυτό το πάσα-πάσα. Η αμυντική του είναι πάρα πολύ κακή στον ανοιχτό χώρο και δεν μαρκάρει καθόλου και ο Τσουκαλάς. Έχει σταματήσει τα μαρκαρίσματα ο Τσουκαλάς. Σε αυτό το παιχνίδι όμως πιστεύω ότι τα Γιάννενα θα κάνουν την έπληξη και θα πάρουν το διπλό. Θα πάω σε πολλές εκπλήξεις αυτή την αγωνιστική.